και ο ελληνικός λαός την κατέστησε σε αξιωματική αντιπολίτευση. Μέσα σε ένα χρόνο, είναι πολύ λίγος ο πολιτικός χρόνος που κύλησε, κατόρθωσε σημαντικά πράγματα στον τομέα της οργάνωσης του. Ποιος φανταζόταν πριν από ένα χρόνο ότι αυτό το 12μελές σχήμα μικρών κομμάτων, συλλογικοτήτων κτλ. Θα ορίμαζε έτσι ώστε να φτάσει σε ένα συνέδριο και να γίνει ενιαίος χώρος. Όλοι θεωρούσαν, όσοι παρακολουθούσαν τα του ΣΥΡΙΖΑ, είτε το ήθελαν είτε δεν το επιδίωκαν, ότι στο συνέδριο θα γινόταν πολιτικό αίμα και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα διαλυόταν. Δεν επεταχθεί αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε οριμότητα. Όλα αυτά τα στελέχη έδειξαν ότι αντιλαμβάνονται την ιστορική ευθύνη της αριστεράς απέναντι στον τόπο, στον εαυτό της, στην ιστορία της και απέναντι στην κοινωνία. Και κατακτήσαμε ένα καταστατικό το οποίο επιχειρεί να κατοχυρώσει, το τονίζω αυτό, δύο πράγματα. Πάρα πολλά άλλα, στα δύο θα στα δω. Πρώτον, την ενιαία εκφώνηση των πολιτικών θέσεων. Και δεύτερον, την κατοχύρωση της εσωκομματικής δημοκρατίας. Αν το ΠΑΣΟΚ κατεστράφει πολιτικά και μαζί με αυτό κατέστρεψε και την Ελλάδα, είναι γιατί δεν υπήρξε ποτέ εσωκομματική δημοκρατία, ιδιαίτερα τα τελευταία 10-20 χρόνια. Πήγε ο κύριος Παπανδρέου και έβαλε την Ελλάδα στο μνημόνιο, χωρίς να συγκαλέσει κάτι κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν λέω να κάνει δημοψήφισμα, να συγκαλέσει την κοινοβουλευτική ομάδα και να μας πει: ελάτε εδώ, θα συζητήσουμε να δούμε αυτό θα συμβεί, εκείνο μπορεί να συμβεί, τι κάνουμε, παίρνουμε μια απόφαση. Η εσωκομματική δημοκρατία στα κόμματα τα κυβερνητικά είχε σκοτωθεί. Όποιος διαφωνούσε ή θα τον κάνανε γραφικό μέσα από τον ελεγχόμενο τύπο ή θα τον ξέβραζε. Δεν υπήρχε λειτουργία, δεν υπήρχε οξυγόνο δημοκρατίας που κρατάει ζωντανό έναν οργανισμό. Είχαν σαπίσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν αυτή τη στιγμή, στα πλαίσια του νέου καταστατικού, επιχειρεί να κατοχυρώσει την εσωκομματική δημοκρατία. Στα πλαίσια της εσωκομματικής δημοκρατίας επιτρέπεται η λειτουργία η αντάσσεω. Αντί να γίνονται ομαδοποιήσεις προσωποπαγής, βιλαέθια όπως λειτουργούσαν μέσα στο. Μην μου πείτε τώρα, δεν υπάρχουν. Ακόμα και στο ΠΑΣΟΚ το μικρό το σημερινό υπάρχουν βιλαέθια. Του Χρυσοχοίδη, του Άρβα, του Βίτα. Λοιπόν, απ' την άλλη μεριά, στη Νέα Δημοκρατία το ίδιο. Απλώς η εξουσία και η λογική της εξουσίας καλλιεργεί αυτή την υποτιθέμενη συνοχή. Εμείς λοιπόν λέμε, για να κρατήσουμε ιδεολογικοπολιτικοποιημένο το κόμμα και όχι να το κάνουμε μαγαζί, θέλουμε λοιπόν να λειτουργούν οι τάσεις στα πλαίσια του καταστατικού και στα πλαίσια, και το τονίζω, της εσωκομματικής δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διαδικασίες δημοκρατικές που ορίζουν ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος. Αυτές οι θέσεις εκφωνούνται ενιαία προς τα έξω. Κύριε Κουρουμπλή, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ζήτημα το οποίο θα πλήξει ακόμη περισσότερο τα νησιά το επόμενο διάστημα. Αναφέρομαι στο επίδομα ανεργίας, το οποίο από φέτος δεν θα το πάρουν αρκετοί και ιδιαίτερα στα νησιά, διότι θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα, καθώς οι πιο πολλοί εργάζονται σε ξενοδοχεία και σε τουριστικές επιχειρήσεις. Θα ήθελα να μου πείτε τι ενέργειες θα κάνετε, αν θα κάνετε ενέργειες για τη διατήρησή του. Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε και το επίδομα αυτό ένα στοιχείο του εργασιακού πολιτισμού. Στη χώρα λοιπόν, όπως ξέρετε, δεν το λέω εγώ, το ζείτε όλοι. Πλέον μπαίνουμε σε ζουγλοποίηση των εργασιακών σχέσεων και στην κατενάθεση όλων αυτών των κοινωνικών στο ζήτημα των προβλημάτων που υπάρχουν στα νησιά. Ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποσαφηνίσει και αποσαφηνίζει μέρα με τη μέρα τις θέσεις του πάνω στα ζητήματα της νησιωτικής Ελλάδας. Πρέπει να υπάρξει μία πολιτική που θα στηρίζει την ανάπτυξη αλλά και τα κοινωνικά δικαιώματα σε μια περιοχή που πρέπει να παραμείνει ο κόσμος στον τόπο του. Για ευνόητους λόγους. Ευχαριστώ. Άλλος. Ό,τι θέλετε. Κάντε και τις πιο αιχμηρές. Τα υπόλοιπα στην ομιλία σας απόψε. Σας ευχαριστώ.